Κύριε Φουρλή, καταπληκτικό και πολύ ενδιαφέρον το βίντεο που είδαμε. Θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό που παρατηρούμε και γιατί συμβαίνει? Ναι. Εδώ έχουμε μια αρχιτεκτονική δόμηση σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο που να αφήνει το φως του ηλίου κάποια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, κάποια συγκεκριμένη ώρα, να εισχωρήσει σε ένα βάθος πάλι και αυτό συγκεκριμένο για λοιπούς λόγους που θα πούμε μετά. Και είναι ένα αρκετά πολύπλοκο και δύσκολο έργο, δηλαδή για την εποχή εκείνη, χωρίς τα σύγχρονα μέσα και χωρίς τις τεχνολογίες που έχουμε σήμερα, το να υπολογίσει κάποιος και όσον αφορά το θέμα του χρόνου και που βρίσκονται στον θόλο τα ουράνια σώματα, αλλά και στο χώρο που να μπορεί να χτίσει ένα τέτοιο οικοδόμημα. Στην Αφρική, συγκεκριμένα, στις 21 Δεκεμβρίου, έχουμε αυτό το φαινόμενο που ο ήλιος φωτίζει μέχρι το τέλος του διαδρόμου το μνημείο. Αφενός λοιπόν υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη τεχνική γνώση για να το κάνουν, αφετέρου έχουν και κάποιο σοβαρό λόγο για να το κάνουν αυτό λοιπόν. Έτσι. Ένα μνημείο όταν έχει ηλιασμό σημαίνει ότι στις ημέρες όπου συμβαίνει ο ηλιακός προσανατολισμός, που λειτουργεί όλη αυτή η ηλιακή διαδικασία για το μνημείο, σημαίνει ότι υπάρχει μια ημερομηνία, είτε σε πρώτο επίπεδο είτε σε δεύτερο επίπεδο, η οποία σχετίζεται με το μνημείο. Τελετές, θρησκευτικές, πολιτικές τελετές, θεώρηση του βασιλιά ως θεού που έχουμε στη Μακεδονία, δηλαδή τώρα σας λέω επιγραμματικά μερικά πράγματα. Γενικά το θέμα των ηλιασμών και πολύ περισσότερο της ερμηνείας στον χώρο τον ελλαδικό τουλάχιστον, είναι ένα πεδίο το οποίο έχει ελάχιστα ερευνηθεί και δυστυχώς μπορεί να μας δώσει εξαιρετικές πληροφορίες που δεν έχουμε ανασκαφικά, που δεν έχουμε από πηγές, όπως συμβαίνει βέβαια και στην περίπτωση του μεγάλου καιρού μνημείου του Καστά. Εκείνα τα χρόνια η Μακεδονική Αυλή συνδέεται με την Πλατωνική Ακαδημία, με τον Πλάτωνα και τους συνεχιστές του, οι οποίοι είχαν θέματα με το. Δηλαδή, υπάρχουν αναφορές του Πλάτωνα στα Ηλιοστάσια και το τι πρέπει να γίνεται στην Ιδανική Πολιτεία κατά την άποψή του. Έχουμε φυσικά τις θεωρήσεις του Διονύσου, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Μακεδόνες μετά το 338, ο Φίλιππος δηλαδή και οι απόγονοί του, αποκτούν προνόμια στους Δελφούς και στους Δελφούς άρχιζε η τρίμηνη αποκλειστική λατρεία του Διονύσου. Αλλά εκείνο το πιο σημαντικό είναι ότι εκείνα τα χρόνια, τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια, βλέπουμε αλλαγή στους πρωτοανασανατολισμούς ναών και τάφων. Δηλαδή, ανασκαφικά το βλέπουν χωρίς να το ερμηνεύουν ιδιαίτερα οι αρχαιολόγοι. Γιατί αυτές οι λατρείες βγαίνουν προς τα πάνω, γιατί έχουμε αποικισμό, δηλαδή οι Έλληνες με την Περσική εκστρατεία ιδρύουν πόλεις, άρα αποικίζουν, είναι περίοδος που αποικίζουν οι Έλληνες, αποικίζουν την Ασία. Και οι θεότητες οι οποίες συνδέονται με τον αποικισμό θεωρούνται ηλιακές. Θυμίζω ότι η Περσική εκστρατεία είναι ελληνική εκστρατεία, υπό τον βασιλιά της Μακεδονίας Αλέξανδρο, δεν είναι μόνο των Μακεδόνων η εκστρατεία αυτή. Οι Έλληνες απεικονίζονται εκείνα τα χρόνια με το σύμβολο του ήλιου. Δεν είναι τυχαίο. Και μάλιστα, αν Το δούμε αστέρι στον. της Βεργίνας άλλωστε αυτό Ναι, δείχνει και το αυτό αστέρι της μας Βεργίνας, ναι, κατατοπίζει. είναι πανάρχιο βασιλικό και ιερά Ναι. μυστηριακό σύμβολο. Ο ήλιος απεικονίζεται στην τέχνη με πολλές ακτίνες. Ο Σκόπος είχε πει, πριν γίνει η τελευταία μάχη, τα Γαργάμηλα δηλαδή, ότι είχε γίνει έκλειψη σελήνης, παραμονή της μάχης. Και τους είπε ο Ινοσκόπος, και ήταν και Αιγύπτιος κιόλας, ότι η Ελλάδα συμβολίζεται με τον ήλιο και η Περσία με την σελήνη. Άρα θα χάσει τη μάχη. Δείχνει εκεί, αυτό το αφήγημα τι μας λέει, ότι εκείνα τα χρόνια είναι έντονο το ηλιακό στοιχείο και ταυτισμένο με τον ελληνισμό. Μάλιστα. Κύριε Πουλή, πώς το ανακαλύψατε εσείς αυτό? Το πώς είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, μπορώ να σας πω, ειδικά άμα δεν βρίσκεσαι στον χώρο. Με Όμως, λίγα λόγια τεχνικά. Είδατε, κάνετε κάποιον γεωτοπισμό, είδατε από πού βγαίνει ο ήλιος, υπολογίσατε την ηλιακή ακτίδα, το σημείο ακριβώς του Τύμου Καστά, πώς ακριβώς? ακριβώς αυτό. Όμως,
Πάντα, όταν έχεις ασχοληθεί με το τομέα της αστρονομίας, πηγαίνεις και με κάποια δεδομένα που έχουν συμβεί σε άλλα μνημεία που έχουν βρεθεί και ταυτίζονται με ηλιασμό. Υπάρχουν κοινά στοιχεία που σε οδηγούν, με λίγα λόγια, μυρίζεσαι λίγο ότι έχεις το ενδεχόμενο να έχεις αποτέλεσμα στα χέρια σου και μετά προχωράς στις μετρήσεις. Το λέω αυτό γιατί μόλις είδα εγώ τις πρώτες ανασκαφικές εργασίες που κοινοποιήθηκαν και τα λοιπά. Είχα και κάποια, ας το πούμε, δεδομένα στα χέρια μου ότι έχει πολλές προϋποθέσεις να τηρεί ηλιασμό. Και από εκεί και πέρα με τις μετρήσεις επιβεβαιώθηκα. Οπότε, όπως το αντιλαμβάνομαι, ήταν μια γενική τάση που έφτανε, όπως λέτε, και καρφούτσο μέχρι το 3000 π.Χ. και αφορούσε σε πολλά μνημεία. Στο Stonehenge, ας πούμε, που μπορεί να Ναι. συνέβη κάτι αντίστοιχο, έτσι. Η έρευνα περιλαμβάνει και διάφορα κομμάτια τα οποία πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν. Δηλαδή, ο κόσμος νομίζει ότι υπάρχει μια ακτίνα η οποία, okay, ρε παιδιά, βρήκε μια τρύπα, πήγε, τη στήσαν την τρύπα έτσι για να μπει μέσα και να φτάσει στο τελευταίο βάθος του θάλαμα. Δεν είναι απλά τα πράγματα έτσι. Η ακτίνα θα πρέπει να μπουσταριστεί, όπως λέμε έτσι λίγο λαϊκά. Πρέπει να στήσει σωστά τα διαφράγματα από τα οποία θα περάσει. Και φαίνονται, ας πούμε, οι σφίγγες λειτουργούσαν διάφραγμα, οι δύο σφίγγες στην είσοδο. Λειτουργούσαν ένα διάφραγμα. Ένα δεύτερο διάφραγμα είναι ο κόμνος τείχος με τις κατριάτιδες. Αλλά στημένες και αυτές έτσι, και το άνοιγμα έτσι, και το έτσι έχει να κάνει με το σε ποιο μήκος κτίστηκαν σε σχέση με το Ακριβώς. υπόλοιπο μνημείο, ώστε να μην υπάρξει καμία σκίαση της ακτίνας μπαίνοντας στο βάθος του θάλαμου. Αυτά είναι λεπτομέρειες, έτσι ένα Ναι. μικρό Ακριβώς δωράκι, ας το πούμε. Έτσι, ένα μικρό δωράκι της πλήρους επιστημονικής έρευνας που θα αποχωρήσει ο Θανάσης Βουλής, φυσικά, δεν το συζητάμε. Έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Και για να εξάλλου. πετύχει έναν ηλιασμό τόσο εντυπωσιακό, σημαίνει ότι κάθισε και το σκέφτηκε. Έβαλε χαρτί και μολύβι πολύ γερό ο τύπος που έκανε αυτό το μνημείο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν είναι αποτύχει διαμορφωμένο, είναι ότι αυτός ο χώρος έχει σχεδιαστεί μάλλον έτσι για να φωτίζεται σε μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια έχει πιστοποιηθεί αυτό διότι έχουμε κάνει δοκιμές σε αλλεπάλληλες εποχές. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει σχεδιαστεί για το χειμερινό ηλιοστάσιο, διότι όταν ανοίγουμε την τέντα από εδώ επάνω τις μέρες του ηλιοστασίου από τις 18 μέχρι τις 28 τέλος πάντων Δεκεμβρίου το φως φτάνει μέχρι μέσα, εννοούμε δηλαδή ότι φτάνει ακριβώς μέχρι μέσα, εδώ είμαστε πίσω από τις δηλαδή, εδώ είναι οι καριάτιδες μπροστά σας, θα δείτε τώρα το φως μπαίνει μέχρι τις καριάτιδες, βλέπετε, και φτάνει, εδώ είναι το ψηφιδωτό με την Περσεφόνη. Εδώ είναι η Περσεφόνη, εδώ είναι το φως του ήλιου. Δεν ξέρω αν βλέπετε το ψηφιδωτό. Και βέβαια το φως μπαίνει ακόμα πιο μέσα. Φέτος που έγινε μια διερεύνηση μέρα-μέρα με όλες τις ώρες της ημέρας για να δούμε πώς γίνεται. Φτάσαμε μέχρι το, δηλαδή αυτός είναι ο ταφικός θάλαμος μέσα. Το φως φτάνει μέχρι τον ταφικό θάλαμο. Βλέπετε πώς έρχεται η δέσμη του φωτός. Να το, φαίνεται εδώ. Έχει φτάσει το φως μέχρι τον ταφικό θάλαμο μέσα, που δείχνει ακριβώς ότι ο χώρος μάλλον πιθανότατα σχεδιάστηκε για κάποιες εκδηλώσεις κατά τις ημέρες του χειμερινού ηλιοστασίου. Εγώ άκουσα τον κύριο Λεφαντζή σε συνέδριο να το παραδέχεται. Να λέει ότι συμβαίνει αυτό και θα το προσέξουμε να το αναδείξουμε. Έτσι, είναι αποδεκτό Σωστό, πια αυτό. ναι. Η έρευνά σας δηλαδή είναι αποδεκτή. Κοινοποιήθηκε και σε αρμόδιους που είναι στο χώρο της ανασκαφής, με μόνο σκοπό, αφού το είδαμε εμείς και κανένας άλλος δεν έχει μιλήσει, σημαίνει ότι μόνο εμείς το γνωρίζουμε, ας το κοινοποιήσουμε. Στην περίπτωση της συντήρησης του μνημείου και της αναστήρωσης και όλα αυτά, να υπολογιστεί, μην ενδεχομένως το κλείσουμε με κάποια κατασκευή. Γνωρίζω, κύριε Καλφούρτο, ότι έχετε βρει κάτι αντίστοιχο και υπάρχει δημοσίευση και για ένα σημαντικό μνημείο στον πόντο μας, έτσι, στην Αμάσια. Βλέπουμε ότι ένας βασιλιάς ο οποίος θέλει να λέγεται ότι είναι διάδοχος των Μακεδόνων βασιλέων, να απελευθερώσει τη Μακεδονία από τους Ρωμαίους και κατακτάει, όχι κατακτάει, καταλαμβάνει κάποια στιγμή για ένα χρόνο, περίπου στο 87 π.Χ. καταλαμβάνει να φύγει πολύ και μείναν ένα χρόνο εκεί οι δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, του Μηθριδάτη.
προσπαθεί να ξεσηκώσει πολλές περιοχές στην Ελλάδα, αλλά στη Μακεδονία μόνο την Αμφίπολη, το κατορθώνει αυτό, για να την απελευθερώσει και να εμφανιστεί ο ίδιος ως διάδοχος των Μακεδόνων βασιλείων. Λοιπόν, εκεί βρίσκουμε επίσης χειμερινό ηλιοστάσιο. Γνωρίζουμε από πηγές, από νομίσματα και από διάφορα άλλα ανασκαφικά ευρήματα ότι κάποια στιγμή ο ίδιος ονομάζονταν Αλέξανδρος Διόνυσος. Έχουμε σίγουρα προβολή του βασιλιά ως θεοποιημένου και απελευθερωτή, το τονίζω, των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος, όταν ξεκινάει την εκστρατεία του, γιατί ο Καστάς είναι το χρόνο του Αλεξάνδρου σαν μνημείο, ευαγγελίζεται και θεωρεί αυτόν και ανακηρύσσεται από τους Έλληνες ως απελευθερωτής των Ελλήνων, και με αποτέλεσμα οι ακτίνες του ήλιου να εμπλέκονται και με πλατωνικές θεωρήσεις, παράδειγμα το σπήλαιο του Πλάτωνος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, όπου οι δεσμότες πρέπει να προσανατολιστούν προς τον ήλιο και ο ήλιος να τους απελευθερώσει. Αυτό είναι κάτι πνευματικό στον Πλάτωνα, αλλά μπορούμε να το καταλάβουμε ως πολιτικό, ότι ένας βασιλιάς, ένας ήλιος, ένας θεοποιημένος βασιλιάς που ταυτίζεται μια θεότητα που ταυτίζεται με τον ήλιο όπως είναι ο Διόνυσος, το ίδιο έγινε στον Αλέξανδρο, το ίδιο έγινε και στον Μηθριδάτη, θα ελευθερώσει τους Έλληνες. Έχουμε πάλι κυκλικό. Έχουμε πάλι κυκλικό μνημείο. Βέβαια δεν έχουμε στοά, είναι υπαίθριο. Όμως το συγκεκριμένο έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξανασυναντήσει πουθενά. Φέρει κάποια στοιχεία που παίζουν και το ρόλο του διαφράγματος κατά κάποιο τρόπο. Έχουν μια τέτοια κλίση που οριοθετούν την διαδρομή που κάνει το ηλιακό φως μέσα από μικρή χαραμάδα που είναι και η είσοδος, που στο τέλος της ημέρας με τη δύση του ηλίου προσπίπτει πάνω στο βωμό. Τι σημαίνει αυτό το φαινόμενο και τι θα πρέπει να κάνει η σύγχρονη αρχαιολογία σχετικά με την ερμηνεία του και την ανάδειξή του? Κύριε Καρφούτζο, εσείς πρώτα. Ναι. Θα πρέπει να βάλει στη ζωή της η σύγχρονη αρχαιολογία αυτό ακριβώς το φαινόμενο των λιασμών. Και όχι μόνο αυτό, και γενικότερα την αρχαιοαστρονομία. Η έρευνα η δικιά μας θα συνεχιστεί, θα δούμε και άλλα πράγματα. Έχουμε διάφορους στόχους, ας το πούμε. Ένας εντυπωσιακός στόχος, και θα κλείσω με αυτό, είναι το περίφημο υπόγειο της Μάλτας, όπου έχουμε ηλιασμό στην είσοδο. Είναι ένας καταπληκτικός, μια καταπληκτική κατασκευή που ξεκινά από 4.500 χρονιστού, μιλάμε για προϊστορικά χρόνια, φτάνουν μερικές φάσεις μέχρι και το 2.500 χρονιστού. Δηλαδή κατεβαίνανε όλο και από έναν όροφο με τη χιλιετία. Λοιπόν, όπου σε μια καταπληκτική ψευδόπορτα της εποχής, γύρω στο 3.000 χρονιστού, που αν το δεις είναι και ένας παλιός καστάς, ας πούμε, σαν την είσοδο του καστά, βλέπουμε προοπτική λιασμού, το χειμερινό λιοστάσιο πάντα. Δεξιά από την πόρτα βλέπουμε παράσταση Ταύρου, ενώ στα επιστήλια στον Καστά έχουμε παράσταση Ταύρου. Και λίγο πριν, ένα θάλαμο πιο πριν, που τον υιοθετούσαν σαν μαντίο, έχουμε ζωγραφισμένες από τις μοναδικές τοιχογραφίες που έχουμε τέτοιας εποχής στη Μάλτα, σπήρες με φυτική, ας πούμε, τεχνοτροπία, όπως έχουμε ακριβώς σπυροειδείς φυτικούς ρόδακες στον προθάλαμο του νεκρικού θαλάμου του Καστά. Και δεν νομίζω ότι όλα αυτά είναι λίγα. Σίγουρα είναι αρχαία. Κύριε Κώτη. Με την αρχαιολογία, όπως είπε και ο κύριος Καρφούντζος, θα πρέπει απαραίτητα, στο πλαίσιο της μελέτης ενός μνημείου, να συνεργάζεται με κάποιον αρχαιοαστρονόμο και να μελετάει αν ένα μνημείο έχει λιασμό. Δεν απαραίτητο ότι έχει λιασμό, αλλά θα πρέπει να το μελετάει. Όχι περιστασιακά, για να δούμε αν έχει, να το θεωρεί όπως κάνει ανασκαφή, να κάνει μέτρηση. Ειδικά για τα μνημεία από τον 4ο αιώνα και μετά το θεωρώ δεδομένο. Ήταν παρατήρηση της δόκτωρος της Αλίκης Μαραβέλια, που όταν είδε την μελέτη μας, μας είπε ότι η λιασμή των μνημείων στην Αίγυπτο είναι μία από τις 7 κύριες κατηγορίες, δηλαδή ας πούμε βρίσκουν μνημεία με λιασμούς. Οι 7 συνήθως βασικοί προσανατολισμοί, ένας από αυτούς είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, αλλά συνήθως όπου βρίσκουμε, μου λέει, χειμερινό ηλιοστάσιο, συνδέεται με τη λατρεία του βασιλιά. Εγώ, γνωρίζοντας ότι οι κλασικές επιστήμες και οι θετικές επιστήμες στην αρχαιότητα
είσαστε σε στενή συνεργασία. Βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι δεν ισχύει πάντα αυτό. Και να πηγαίνουμε λίγο μπροστά, γιατί άλλοι κόβουν εισιτήρια στους τόνκες για να δουν το φως που πέφτει στους Αιγυπτιακούς θεούς στο ηλιοστάσιο. Κόβουν εισιτήρια. Ευτυχώς πάντως που με διαβεβαίωσε εμένα προσωπικά σε ένα πηγαδάκι μετά από μια διάλεξη στον Ιαννό Θεσσαλονίκη ο κύριος Λεφατής, ο αρχιτέκτονας και τώρα υπεύθυνος των αναστηλώσεων και του μνημείου, ότι τουλάχιστον το αφαιρετικό αυτό πρόπυλο που θα υπάρχει μπροστά από το μνημείο του Καστά θα αφήνει την ακτίνα να περάσει μέσα, στον κόσμο θα χαρεί το φαινόμενο. Θα αφήσει κάποιο να χαρούν το φαινόμενο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ανυπομονούμε να το δούμε. Συγχαρητήρια κύριε Φουλή και σε εσά κύριε Καλφούτση και κύριε Κόντι για την έρευνα που κάνετε και για αυτά που βλέπετε. Νομίζω αλλάζει όλη τη διάσταση και μα δίνει, θα το πω έτσι, νέο φω για τα αρχαία μυστήρια και την αρχαία κληρονομιά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ανυπομονώ όπω και εσεί να δούμε και αυτό το φαινόμενο που από ό,τι καταλαβαίνω θα το δούμε στην πράξη μπροστά μα στο. Σε ένα από τα επόμενα, όχι άμεσα, ηλιοστάσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.